13 Ιουλίου του 98 σήμερα. Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Σιτίας. Στην κορυφή της πόλης, το κάστρο, το ενετικό κάστρο γι' αυτό. Το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Το μνημείο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Ο Βιτσέντζος είναι ποιητής και εις την γενιά Κορνάρος που να βρεθεί ακριμάτιστος όντε τον πάρε ο χάρος. Στη Σιτίαν γεννήθηκε, στην Στίαν νεθράφη, εκεί είχαμε και κόπιασε τούτα που σας γράφει ο ποιητής του Ερωτόκριτου. Τέσσερα κατοστάρικα σε χιλιάρι. Ελαιοτριβείο είναι με τις πέτρες. Α, ναι. Οιλ. Πού το λέει. Δεν το λέει, αλλά είναι πέτρο. Πέτρο είναι, ρίχνει πάνω τους. Ωραία σύνθεση πάντως. Πρωτότυπη σύνθεση. Ένας σηκώθηκε από το φέρετρο του Λάζαρος, ο Χριστός και η Μαρία είναι. Νάτος ο Λάζαρος από το φέρετρο. Νάτος. Το φέρετρο. Α, ναι. Μου το πω Χριστός δεν βρω. Τόσο χαζός ήταν. Να πάρει την πλάτη, το κάστρο. Παλιά κελιά, λες. Βασιλικός είναι αυτός. Και δεν μαγειρεύουν να σκόβουν μόνοι τους. Ε, όλη τη έχει πάρει την έκτη τους μαγειρεύουν εδώ πέρα. Ωπω, φανταστικό. Έχει, όπως πάντα έχει συνέκτηση και έχει την αγορά. Εσείς το δείτε δηλαδή έτσι κατά. Ε, δεν έλα, πάμε. Πώς θα μου ζήσεις εδώ. Βυζαντινόπρεπ, μουσείο χαρακτικών. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε Βυζαντινό μοναστήρι στην πραγματικότητα, ε. Κοίτα να δεις πόσο ψηλό είναι πάνω. Αυτά είναι όπλα της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Αυτό είναι το λάβαρο της Ιεράς Μονής που χρησιμοποιήθηκε στους απελευθερωτικούς κατά τους Τούρκους αγώνες. Πόσους ηγούμενους έσφαξαν εδώ οι Τούρκοι. 12. Δεύτερο παγκοσμίου πολέμου, 1940 με το 1900. Ένας ασύρματος. Τηλέφωνο, πάμε να δούμε τώρα τον Ρωταλούχα τον Παπάζον. Ρωταλούχα τον Παπάζον. Από εδώ και εκεί.
Όλη η ζωή του είναι εδώ. Ακόμη και ανάσταση των νεκρών. Η Αγία Τριάς, η βάπτιση, ο γάμος στην Κανά, ο μυστικός γυπνός. Τι βρήκες, ρε Φαντασία? Φαντασιόπληκτο. Ορίστε. Εδώ η Πελοπόννησος. Κάτσε να κάνουμε εδώ στη Θεσσαλία, με την Καβίλη. Για φύγε από στον εδώ. Η Ελλάδα έχει σχηματιστεί. Ναι, ορίστε. Για φτιάξε και την Κρήτη όμως. Γιατί έφυγε η Κρήτη? Μου σκέψε το. Μπράβο. Καλά. Καλό παιδί μου. Εδώ είμαστε στην πιο ειδηλιακή παραλία της Ευρώπης. Βρισκόμαστε στο Βάι, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης πάλι. Εδώ τελειώνει η Ευρώπη και αρχίζει η Αφρική. Είναι το φοινικό δάσος. Χωρίς... Μπροστά μας βλέπουμε την Ελούντα. Εδώ απολάμβανε τη Μιμή ο... Το 1989. Ο Αντρέας με τη... Το τα έβγαζε έξω. Εδώ ξελογιάστηκε.